Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Να θυμίσω ότι το Sin News, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάς από τη Δυτική. Ξεκινάμε με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Που είναι σε πλήρη εξέλιξη αγροτικές κινητοποίησεις. Σήμερα ήταν η μέρα κινητοποίησεων για τη Δυτική Μακεδονία, ενώ στον χώρο μπαίνει και η Κεντρική Μακεδονία. Θα τα πούμε όλα τη σειρά. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από την πόλη της Κοζάνης, από το κέντρο της πόλης. Δεκάδες τρακτέρ έκαναν μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους. Είχαν συνάντηση με αυτοδιοικητικούς φορείς. Θέλησαν να μεταφέρουν στους πολίτες από τη μία την πρώτη τους δέσμευση ότι δεν θα ενοχλήσουν με την κινητοποίησή τους την ομαλή διεξαγωγή κίνησης στους δρόμους. Δεν θα κλείσουν δρόμους, το ανέφεραν στις ομιλίες τους. Όμως ζητούν από τους πολίτες να μάθουν τους λόγους της κινητοποίησής τους. Μεταξύ άλλων είναι η ακρίβεια, το γεγονός ότι από τα χωράφια τους, τα οποία το φέρουν σημεία τιμή Α και αυτήν φτάνει πολλαπλάσια στο ράφι από όπου τα προμηθευόμαστε εμείς, κάνουν λόγο για ανακολουθία κυβερνητικών δεσμεύσεων και υποσχέσεων. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας γίνεται μια ξεχωριστή αναφορά στην ιδιάζουσα κατάσταση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης που είναι σε εξέλιξη και της ανάγκης στήριξης του πρωτογενή τομέα, όπως ήταν αρχικά η δέσμευση της πολιτείας. Όπως προανέφερα, μετά από την Θεσσαλία τους πλημμυροπαθείς στη Δυτική Μακεδονία, τα μπλόκα της περιοχής εδώ, στον χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνει και η Κεντρική Μακεδονία, με τους εκεί αγρότες σε πρώτη φάση να συγκεντρώνονται σε κοινότητες και χωριά και σε δεύτερη φάση να σχεδιάζουν ανάλογες κινητοποιήσεις. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι αυτός ο αγώνας αφορά όλους μας. Έτσι βάζει και τα ζητήματα της ακρίβειας και αν δεν θέλουμε στην επόμενη μέτρηση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ που θα τα δούμε πιο κάτω στην εκπομπή μας να εξανεμίζει το μισθό στις πρώτες 19 μέρες για να μην γίνει στις 15 και στις 10 μέρες και για 4 μήνες το χρόνο δεν έχουμε μισθό για να τα βγάλουμε πέρα γιατί φτάνει ο μισθός μόνο για 8 μήνες με βάση τα στοιχεία για να μπορούμε να αγοράζουμε αγαθά προϊόντα και ιδιαίτερα τα πρώτης ανάγκης που ούτε αυτά μπορούν να τα πάρουν πολλοί συμπολίτες μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να στηριχθεί και μας αφορά όλους. Και νομίζω οι αγρότες το ανοίγουν τώρα λίγο. Έτσι. Αυτό θέλουν να το κάνουν. Ανοίγουν, αυτό το ανοίγουν, όπως το λέγαμε και μαζί τους. Είπαν ότι θέλουν στο πλευρό τους τους πολίτες και όχι έτσι. Απέναντι. Το ότι δεν θα κλείσουν τους δρόμους δεν το κάνουν υπό την απειλή των επεισοδίων που είδαμε πριν από λίγες ημέρες στην Θεσσαλία, όταν προσπάθησαν να κλείσουν τον Ε65 και αντιμετωπίστηκαν όπως αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία με τα χημικά. Αλλά το κάνουν γιατί θέλουν σε πρώτη φάση να μάθουν οι πάντες τους λόγους της κινητοποίησης. Και αν δεν θέλουμε να αρκούμαστε μόνο στο να ακούμε τις εκπομπές, να μας ακούν οι συμπολίτες μας, εμάς να λέμε ότι τα μήλα παίρνονται με 30 λεπτά από το χωράφι και στο σούπερ μάρκετ αγοράζουμε 2,5 ευρώ για να μπορέσουν να πέσουν οι τιμές και να έχουν αυτοί οι άνθρωποι αξιοπρέπεια και όλοι μαζί με αυτούς, όλοι μας δηλαδή, θα πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον αγώνα των αγροτών. Και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που δεν δημιουργεί προβλήματα, ούτε δρόμους κλείνουν ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα απευθύνονται στους πολίτες για τα δίκαια αιτήματά τους και πολλά από αυτά είναι και δικά μας αιτήματα. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν περίπου 100 τρακτέρ σε δρόμους της Κοζάνης. Στο πλαίσιο κινητοποιήσεων διαμαρτυρία συναντήθηκαν στο Μαυροδέντρη στα γραφεία του ΠΚΠ και από εκεί κατευθύνθηκαν στο σπίτι της πόλης. Εκεί είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Κοκαλιάρη, στον οποίο και επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Εμείς πήγαμε στα 200 που ήταν. Και διαμαρτυρηθήκαμε και είπε θα προσπαθήσει ο Παπαδάρα να το κάνει παραπάνω και το κάνει 0. Δεν είμαστε καν. Παίρνουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Μόνο οι εταιρείες. Πρέπει να κάνουν οίκη, να κάνουν εταιρείες. Δηλαδή στην ουσία δεν θα πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Στην επιθυντική περιοχή δεν πήραμε τίποτα. Στη μεταλλευτική εκείνη που θα μας τελειώσει τελείως. Και πρέπει κάθε Σταύρος και κάθε πνευματική μονάδα και κάθε σπίτι να βάλουμε φωτοβολταϊκό για εμάς. Θα μειώσουμε την ενέργεια. Για να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί, πρέπει να έχετε φθηνή ενέργεια. Όλα από εκεί ξεκινάει η καταλήξη. Και σε μια περιφέρεια που γίνονται αυτά με την νομίζω ότι ένα κομμάτι του χαμένου ΑΕΠ είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι εξελιτροφία, έτσι, και είναι μια συνταγή δοκιμασμένη. Δεν θα πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική, αλλά είναι μια συνταγή δοκιμασμένη όπου η χώρα μας ή ολόκληροι τόποι βρεθήκανε σε δύσκολες συγκυρίες. Ο αγροτικός τομέας ήταν αυτός που έβγαζε πάντα τη χώρα ή τον τόπο. Συγκεκριμένο από την κρίση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε όλο το ΑΕΠ αυτό που χάσαμε στην περιοχή μας, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ μπορούμε να το καλύψουμε.
όταν μιλάμε για επιστημική κρίση, πρέπει να βλέπουμε και τι πρέπει να γίνεται γενικότερα στον αγροτικό τομέα. Λέγομαι Στάνης Πασχαλίδης, είμαι από τον Άγιο Δημήτριο, είμαι αγρότης. Ήρθαμε εδώ, φέραμε το ψήφισμα, τα αιτήματά μας στον Δήμαρχο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Το πιο σοβαρό είναι η απολιγνητοποίηση εδώ στην περιοχή σαν εμάς. Τα εργοστάσια κλείνουν, τα χωράφια τα παίρνουν, φωτοβολταϊκά κάνουμε. Πρέπει να δουν τι θα γίνει με εμάς. Μας δεσμεύτηκε ο Παπαθανάσης ότι λόγω απολιγνητοποίηση ότι θα κάνουμε 200 χιλιάρικα σχέδια αναπτυξιακά στον πρωτογενή τομέα. Και τώρα τα απόσυραν και αυτά και δεν μπαίνουν καθόλου. Δεν έχουμε δικαίωμα οι αγρότες στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε ο Δήμαρχος να είναι δίπλα μας, η περιφέρεια θέλει να είναι δίπλα μας. Δεν έχουν σκοπό να κλείσουμε δρόμους προς το παρόν. Θέλουμε να δώσουν τα αιτήματα και ανάλογα τι θα πράξουν, θα κάνουμε κι εμείς. Δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Μπορεί αύριο μεθαύριο να μας δείτε στους δρόμους. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου και ενημέρωσαν για τους λόγους της κινητοποίησης των Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, Γιώργα Μανατίδη. Φεύγουμε από τις αγροτικές κινητοποίησεις, πάμε στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ που αφορά τα απογευματινά χειρουργία πλέον στα δημόσια νοσοκομεία. Βαγγέλη. Και αυτό μάλιστα η εξέλιξη αυτή που προς το παρόν έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και το σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί για εφαρμογή αυτού του ψηφισμένου μέτρου βρίσκει την δημόσια υγεία σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση μια στιγμή που συνεχίζεται η απώλεια ιατρικού προσωπικού. Είναι μεγάλος αριθμός των ιατρών και όχι μόνο και άλλων διοικητήτων οι οποίοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα προβληματισμένοι, απογοητευμένοι από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Την υπερεργασία έχουμε ακούσει ακραίες καταστάσεις και στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και στην Βόρεια Ελλάδα, της υποχρέωσης μετακίνησης ιατρών για να καλύψουν κενά οι υγειονομικές περιφέρειες. Πριν από λίγες μέρες έγινε κινητοποίηση το θέμα αυτό και από τους νοσοκομιακούς ιατρούς της Θεσσαλονίκης. Μπαίνουν και πάλι στο προσκήνιο τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργία. Το επαναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης για ενεργοποίηση αυτής της ψηφισμένης απόφασης γίνεται λόγος. Μάλιστα, έχω δει στο φως δημοσιότητας και ο τρόπος που θα γίνει αυτό με τη συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, με την δημιουργία ιδιωτικών κλινικών εντός των νοσοκομείων σε ειδικούς χώρους, με την επιβάρυνση των πολιτών όσων μπορούν να πληρώσουν και με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι σκοπός είναι η μείωση της λίστας αναμονής πολιτών αλλά και της βελτίωσης των οικονομικών των νοσοκομείων. Ένα επιχείρημα το οποίο βεβαίως έχει πολλά αντιεπιχειρήματα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Μια μεταήμιση που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τον Οκτώβριο του 2023, τον Οκτώβριο του 2013, θα την εφαρμόσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τον Φεβρουάριο τον Μάρτιο του 2024, του 2024. Εντάξει, θα γίνει όμως. Πρέπει θα να γίνει. Λέτε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει και να μπορούν οι γιατροί του ΕΣΥ και οι χειρουργοί να έχουν απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και να μπορούν να το επιθυμούν αφού έχουν ολοκληρώσει υποχρεώσεις του ΕΣΥ να χειρουργούν στον ιδιωτικό τομέα και να μπορούν χειρουργοί του ιδιωτικού τομέα, εάν το επιθυμούν, να μπορούν να χειρουργούν μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εκτός ωραρίου. Έκλεισε εκπομπή, κύριε Υπουργέ. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών μας Γιατρών. Καλησπέρα, κύριε Παπανικολάου. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ξανά απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Όχι ξανά. Όχι ξανά. Ξανά εξαγγελία. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο που δεν έχει εφαρμοστεί. Προσέξτε, δηλαδή, η διάταξη αυτή επανήλθε νομοθετικά τον Απρίλιο του 2022. Από τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Γκάγκα. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, ουδέποτε εφαρμόστηκε, ούτε αισθάνθηκε καμιά εγκύκλωση να εφαρμοστεί. Πέρα από το γεγονός ότι αντιδράσαμε εμείς και εξακολουθούμε να αντιδρούμε βέβαια και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, είναι και άλλος λόγος. Προσέξτε, σύμφωνα με αυτά που έλεγε η τότε πολιτική ηγεσία, δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι για τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΕΟΠΗΤΑ πριν τα στοιχεία, ο άνθρωπος ο οποίος θα χειρουργηθεί στα απογευματινά πληρωτικά χειρουργία θα πληρώνει το 30% του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου. Το 30% του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου είναι πάρα πολλά λεφτά. Παράδειγμα, για μια καλοήθη πάθηση καθημερινή ρουτίνα τη δικιά μου ειδικότητα, τη νευροχειρουργική, για μια ακύλειο σφυγικού μεσοσπονδυλίου δίσκου, η οποία χρειάζεται μια χειρουργική επέμβαση και 36 ώρες νοσηλεία. Έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το 30% του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου? Είναι 1.500 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώνει ο άλλος 1.500 ευρώ κρατικό φακελάκι, γιατί αυτό είναι, όσο και να το εξοραίζουν,
μόνο και μόνο για να χειρουργηθεί πιο γρήγορα και να μην πονάει περισσότερες μέρες, ενώ κάποιοι άλλοι θα εξακολουθήσουν να πονάνε. Επεσήμερα σήμερα στο διαδίκτυο ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο ίδιος, επειδή ξέρει τι σημαίνει αυτός ο πόνος, το 2021 έχει χειρουργηθεί για το ίδιο θέμα, για οσφυγική δισκοκύλη. Αυτός τότε προφανώς και κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε τίποτα να δώσει 1500 ευρώ. Για να ρωτήσουμε όμως τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να είναι, προσέξτε, δεκαετίες ολόκληρες ασφαλισμένοι και να πληρώνουν και να έχουν πληρώσει υπέρογες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι πάρα πολύ σκληρά φορολογούμενοι και δικαιούνται την ώρα της ανάγκης το κράτος να είναι δίπλα τους για τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν πολλά χρόνια. Τα έχουν τώρα έτσι αβέρτα κουβέρτα που λέμε λαϊκά, με συγχωρείτε, και όλα στα 1500 ευρώ. Κύριε Παπα-Νικολάου, πάνω σε αυτό που λέτε, ήδη τους ρωτήσαν τους πολίτες. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ, δεν ξέρω αν την είδατε, όπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολίτες μας κάνουν έκπτωση από τα θέματα της υγείας, δεν κάνουν ούτε καν εξετάσεις, τις αναβάλουν. Προσέξτε, όχι για επεβάσεις, εξετάσεις δεν πάνε να κάνουν. Τις αναβάλουν που είναι προγραμματισμένες και χρειάζονται επαναλαμβανόμενες, γιατί δεν έχουν χρήματα. Θα πάνε να βρουν τα 1500 για να κάνουν την κύλη. Καλά. Μα με συγχωρείτε, εδώ μια οικογένεια που δουλεύουν και οι δυο γονείς, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, και που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους μισθούς που υπάρχουν και με την ακρίβεια την τεράστια και τη συνεχής ανατιμής που έχουμε στα βασικά αγαθά, δεν βγαίνει όχι ο μήνας, δεν βγαίνει το 15ήμερο, το 20ήμερο. Κάθε φορά είναι έτσι, ο κόσμος έχει άγχος μέχρι να βγει ο μήνας. Τώρα τι συζητάμε. Έτσι είναι, και αυτό επίσης, με συγχωρείτε, συνεχίζω. Αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, είμαι πολύ συγκεκριμένος, δεν λέω ποτέ ιδεολογικούρες, όπως ξέρετε. Στο δικό μου νοσοκομείο. Το δικό μου νοσοκομείο είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, από τα μεγαλύτερα της χώρας, το πρώτο νοσοκομείο της χώρας μακράν, σε αριθμό εξυπηρέτηση επικόντων περιστατικών. Σωστά. Σήμερα οι αρμόδιοι του χειρουργείου, δίπλα μου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Χειρουργείου, αναγκαστικά από τις 7 χειρουργικές αίθουσες που λειτουργούσαν μέχρι τώρα, καθημερινά, αντί για 10 που θα έπρεπε να λειτουργούν, οι 7 θα γίνουν 6 για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν αποχωρήσει νοσηλευτές από το χειρουργείο, νοσηλευτές λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και άλλων σοβαρών λόγων, δεν αναπληρώνονται γιατί δεν μπορούν να αναπληρωθούν και θα μειώσουμε και άλλο τα τακτικά χειρουργεία. Την ίδια στιγμή που στον κυλιόμενο πίνακα της δεύτερης, με συγχωρείτε, υγειονομικής περιφέρειας υπάρχουν 10 αιτήσεις νοσηλευτών, 10, 6 ΤΑΦ και 4 ΠΕ, οι οποίοι άνθρωποι ζητάνε να προσληφθούν ως επικουρικοί, προσέξτε, ως επικουρικοί, ούτε καν ως μόνιμοι, και η δεύτερη είπε και το Υπουργείο Υγείας αρνείται να τους προσλάβει. Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα, ποιο νοσηλευτικό προσωπικό θα κάνει τα απογευματινά χειρουργία, ποιοι αναισθησιολόγοι θα κάνουν τα απογευματινά χειρουργία. Αυτό που είναι πολιτική επιλογή και προκύπτει από την αμήλικτη πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι θα γίνονται μόνο απογευματινά χειρουργία. Δεν θα γίνονται καθόλου πρωινά χειρουργία, δωρεάν χειρουργία, γιατί απλούστατα και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν με τις τεράστιες ελλείψεις που έχουμε σε νοσηλευτικό προσωπικό ορισμένα νοσοκομεία όπως το νοσοκομείο της Νίκαιας, σε αναισθησιολόγους όπως πάρα πολλά νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης κλπ. Δηλαδή δύο λεπτά τώρα, έτσι. Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτά όλα τα νοσοκομεία γίνανε με χρήματα του ελληνικού λαού, έτσι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα. Και, τα χρήματα, και αυτά τα χρήματα που έδωσε ο ελληνικός λαός, θα ξαναρθεί ο λαός να πληρώσει για να βρει την υγειά του. Δηλαδή θα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή γωνία, μαγαζιά με φοβερό εξοπλισμό. Διότι δεν νομίζω στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει κάποιο νοσοκομείο που να έχει τον εξοπλισμό που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Διότι και στις κλινικές, στις ιδιωτικές, σας λέω ότι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν έχουν ένα πρόβλημα σε μια ιδιωτική κλινική, στο δημόσιο πάνε το περιστατικό. Εκεί το μεταφέρουν μετά. Δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Όχι μόνο έχει πληρώσει τα νοσοκομεία και τον εξοπλισμό του ο ελληνικός λαός. Έχει πληρώσει και τον εξοπλισμό ο οποίος κάθεται και κλαίει. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να προσλάβει προσωπικό για να τον αξιοποιήσει. Και αυτό. Ο ελληνικός λαός για το νοσοκομείο της Νίκαιας έχει πληρώσει 10 αίθουσες χειρουργικές και τον εξοπλισμό 10 αίθουσών. Όχι 6. Ο ελληνικός λαός για το νοσοκομείο της Νίκαιας έχει πληρώσει αξονικό τομογράφο και μαγνητικό τομογράφο.
που η κυβέρνηση αρνείται επίμονα εδώ και χρόνια να προσλάβει γιατρούς για να το λειτουργήσουν. Και όταν πλέον εθέησε τελευταία στιγμή, δεν βρίσκει γιατρούς γιατί πλέον έχουν φύγει όλοι από το ΕΣΥ. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Κρατάω την πρόβλεψή σας, αυτό που είπατε. Να πω και κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπετε, γιατί με ερεθίσατε λίγο πριν. Εξακολουθούμε τέταρτο χρόνο να είμαστε η μοναδική χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει άλλη, μοναδική, που έχει δοθεί σκανδαλώδης ασυλία στους κυρίους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες να μην νοσηλεύουν στα ιδιωτικά τα μεγάλα θεραπευτήρια ούτε ένα περιστατικό κορονοϊού. Ναι. Ακόμα και αν κολλήσει στη μεγάλη ιδιωτική κλινική κορονοϊό ασθενής που έχει πάει εκεί για κάποιον άλλο άσχετο λόγο, το διώχνουν με τις κλωτσιές, το φορτώνουν σε ένα ασθενοφόρο και το στέλνουν στο εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι, το ξανατονίζω, η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί και γίνεται αυτό το πράγμα. Την άνοιξη του 2020 είχαν προσπαθήσει οι άνθρωποι τα συμφέροντά τους, κοιτάει, να το κάνουν και στη Γερμανία και στην Ιρλανδία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Εκεί όμως το κράτος τους έκοψε το βήχα και δεν τους άφησε να το κάνουν. Εδώ εξακολουθούν και το κάνουν 4 συνεχόμενα χρόνια με τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτά, καταλάβατε. Καταλάβαμε αυτό που προβλέπετε και ευχόμαστε να μην το δούμε ποτέ. Ότι ουσιαστικά θα έχουμε μόνο απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Αλίμονό μας. Στο χέρι σας. Αλίμονό μας. Βαγγέλης Χριστόδουλος, Δήμητρα Μακρύ, να τους βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους. Έλα, Δήμητρα. Ναι, κύριε Παπα-Νικολάου, σκοπεύετε να κάνετε, να προσφύγετε κατά της απόφασης αυτής ή θα το αφήσετε έτσι να εξασθενήσει? Ναι, με ακούσατε? Όχι, φυσικά και θα το αφήσουμε στις 7... Ναι, άκουσα. Σε 7 Φεβρουαρίου έχουμε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ προγραμματισμένη και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Εννοείται δεν πρόκειται να το αφήσουμε και επίσης εξακολουθώ να λέω ότι το θέμα το άμεσο το φλέγον των ημερών είναι να αφήσει η κυβέρνηση τα κόλπα της τριτζάντζουλες και της παραπλανήσεις και να προσλάβει άμεσα το προσωπικό που χρειάζονται τα νοσοκομεία. Βαγγέλη. Έδωσε και μία ημερομηνία ο Υπουργός, είπε εντός Φεβρουαρίου, το αργότερο εντός Μαρτίου, άρα η ώρα της μάχης είναι τώρα, το γνωρίζετε γιατρέ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το ζήτημα που μόλις θίξατε για την υποστελέχωση. Μαθαίνουμε ότι συνεχίζεται η απώλεια ιατρών, όχι μόνο όσων συνταξιδοτούνται ή λήγουν οι συμβάσεις που δεν ανανεώνονται για τους επικουρικούς, γιατροί που παρετούνται λόγω των συνθήκων. Συνεχίζει να συμβαίνει αυτό στα νοσοκομεία? Ναι, συγγνώμη, δεν το άκουσα τώρα, το παραλαμβάνετε. Λέει ο Βαγγέλης, ναι, αν χάνουμε κόσμο, συναδέλφους σας, που παρετούνται λόγω κόπωσης, λόγω αδυναμιών. Αυτό ρωτάει. Εννοείται. Με συγχωρείτε, η αναισθησιολόγος, η συνάδελφος του Παπα-Νικολάου, η οποία κέρδισε ένα πάρα πολύ ωραίο ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, επειδή την ανάγκασαν να εφημερεύει, όπως και τους άλλους συνάδελφους του αναισθησιολόγου του Παπα-Νικολάου, 10 ως 12 φορές το μήνα, επί 13 συνεχόμενους μήνες, η οποία στην εφημερία τρέχει από τη μία χειρουργική αίθουσα στην άλλη, από τη μία χειρουργική αίθουσα στην ανάνυψη, από την ανάνυψη στο ΤΕΠ και στις κλινικές για καμιά διασωλήνωση. Και επίσης να ξέρετε ότι η πολύωρη εντατική εργασία είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ιατρικά ότι αυξάνει την πιθανότητα να πάθει κάποιος εγκεφαλικό αγκιακό επεισόδιο. Έτσι, είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ιατρικά αυτό. Αυτή η συνάδελφος, να γίνει καλά πρώτα ο Θεός, ας πούμε, και της το ευχόμαστε. Με συγχωρείτε, γιατί να μην παραιτηθεί και να πάει στην Κύπρο? Γιατί? Ξέρετε τι μισθούς προσφέρει η Κύπρος? 8.500 ευρώ το μήνα, 8.500, δωρεάν σπίτι, και τα εισιτήρια πήγαινε έλα από την Αθήνα στη Λάρνακα 2 φορές το χρόνο δωρεάν. Με συγχωρείτε, γιατί να μην πάνε? Με τις άθλιες συνθήκες εργασίας που έχουμε εδώ και με τους εξευτελιστικούς μισθούς που έχουμε εδώ, τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, που βγήκε η κυρία Κεραμέως και έλεγε και δεν τράπηκε, ότι είναι χαμηλή μεν η μισθή των υγειονομικών στο ΕΣΥ, αλλά κερδίζουν εμπειρία. Ωραία εμπειρία κέρδισε, συνάδελφος. Δηλαδή, ωραία εμπειρία κέρδισε. Ένα πολύ ωραίο εγκεφαλικό επεισόδιο κέρδισε. Αλλά δεν άκουσα από την κυρία Κεραμέως, η οποία και αυτή στο δημόσιο είναι, να παραιτηθεί από τον υψηλό βουλευτικό και τον υψηλό υπουργικό μισθό της, να πει, ρε παιδί μου, τα δίνω για τους πλημμυροπαθείς αγρότες Θεσσαλίας. Και εγώ θα ζω με την εμπειρία. Γιατί δεν βγαίνει να το κάνει?
πώς το κάνει. Να είστε καλά, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά. Έγινε. Να είστε καλά. Να γεια σας, γεια σας. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Να θυμίσω ότι το CNews, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών, από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσσα από τη Δυτική. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις που έχουμε με την αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού, που είχε εμπλακεί στις τηλεφωνικές υποκλοπές, ο οποίος έχει κάνει αγωγές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε δημοσιογράφους. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν θα από την κρίση των δικαστών του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θα προκύψει το αποτέλεσμα αυτής της αγωγής του κυρίου Δημητριάδη εναντίον της Εθνικής Συντακτών, των Reporters United και του δημοσιογράφου του κυρίου Θανάση Κουκάκη, με την οποία αξιώνει συνολική αποζημίωση 550.000 ευρώ. Η αγωγή εκδικάστηκε χθες χωρίς την παρουσία του κυρίου Δημητριάδη. Των δικηγόρων του ήταν η παρουσία και μίας μάρτυρα την οποία κάλεσε. Από την πλευρά τους οι δημοσιογράφοι υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους σε μια υπόθεση η οποία αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών και η οποία και η χθεσινή δικαστική διαδικασία είδε το φως της δημοσιότητας και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για το ότι δικάζονται, κατηγορούνται οι δημοσιογράφοι που προσπάθησαν να αποκαλύψουν αυτό το σκάνδαλο. Είχαν εμπλακεί και συνάδελφοι που κάναν ρεπορτάζ για διεθνή μέσα, έτσι. Βεβαίως. Θυμίζουμε και εφημερίδες και στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία και παντού. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πλέον κατά κόρο στην Ελλάδα. Αγωγές που αποβλέπουν στον εκφοβισμό δημοσιογράφων αλλά και πολιτών που αναδεικνύουν παρανομίες και οι οποίες δεν έχουν, ενώ δεν έχουν καμία βάση, δεν έχουν καμία πιθανότητα να ευοδοθούν, αποβλέπουν απλώς το να δημιουργήσουν φοβία. Η υπόθεση των υποκλοπών και των επισυνδέσεων νόμιμων ή παράνομων συνιστά ένα ζήτημα μείζωνος δημοσίου ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου οι δημοσιογράφοι έχουν όχι απλώς καθήκον να γράφουν, όχι απλώς δικαίωμα να γράφουν για τα ζητήματα αυτά, αλλά και καθήκον και έχουμε και εμείς όλοι οι πολίτες δικαίωμα πρόσβαση στην πληροφορία αυτή. Δεν είναι δυνατόν να πουλάς μια εταιρεία σε κάποιον ο οποίος ενέχεται ενδεχομένως ως μέτοχος στην εταιρεία που διαθέτει το Predator στην Ελλάδα και να θεωρηθεί ότι δεν έχεις απολύτως καμία σχέση μαζί του. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των συναδέλφων, τους οποίους τους έχει μηνύσει ο κύριος Δημητριάδης, είναι ο Θεόδωρος Χονδρόγιανος, είναι δημοσιογράφος στους Reporters United. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε ως ομάδα για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί σας μήνυσε ο κύριος Δημητριάδης. Το καλοκαίρι του 2022 η ομάδα του Reporters United και μαζί με τον συνάδελφό μου τον Νικόλα Λεοντόπουλο δημοσιεύσαμε δύο ρεπορτάζ τα οποία αφορούσαν την υπόθεση των υποκλοπών και τη σχέση του Μαξίμου με το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Κάναμε συγκεκριμένες αναφορές ουσιαστικά στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον τότε Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και πολιτεία υπεύθυνο για την ΕΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο Πρωθυπουργό, και αποκαλύψαμε τεκμήρια και συνδέσεις επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες ξεκινούσαν από τον κύριο Δημητριάδη και μέσω ενός πλέγματος προσώπων, επιχειρηματιών και εταιριών τα οποία εμέσως ή αμέσως συνδέονταν με τον Φέλιξ Μπίτζιο, τον αναπληρωτή διαχειριστή και τον πρώην αναπληρωτή διαχειριστή και μέτοχο τότε της εταιρείας Ιντελέξα, η οποία με έδρα την Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, εμπορευόταν το λογισμικό Predator. Αμέσως μετά τα δημοσιεύματα
βγήκαν στις 3 Ιουνίου και στις 4 Αυγούστου και την επόμενη μέρα ο κ. Δημητριάδης με φώτο και την αποκάλυψη παρακολούθησης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ παραιτήθηκε από τη θέση του στις 5 Αυγούστου και την ίδια ημέρα παραιτήθηκε και ο κ. Κοντολίων από τη θέση του διοικητή της ΕΕΠ και την ίδια μέρα λάβαμε και την αγωγή του κ. Δημητριάδη η οποία ζητά από όλους τους εναγωμένους, στους οποίους είναι και ο Θανάσης Κουκάκης εκτός από εμάς, ζητάει ένα ποσό πάνω από 500, που ανέρχεται σε 550.000 ευρώ και αυτή η αγωγή έχει χαρακτηριστεί από διεθνείς οργανώσεις όπως η Reporter Χωρίς Σύνορα, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και άλλες πολλές διεθνείς οργανώσεις, ο ΣΛΑΠ, δηλαδή μια αγωγή που έχει αποσκοπήσει στη φήμωση της δημοσιογραφίας. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι διεθνείς οργανώσεις, δηλαδή ένα τρίτο πρόσωπο. Τα είχαμε πει και με τον κύριο Κουκάκη τότε. Έτσι, είχαν γίνει δημοσιεύματα, υπήρξαν και στο Διεθνή Τύπο για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Παρακολουθιόταν και συνάδελφοι που εργαζόταν, όπως ο κύριος Κουκάκης, σε διεθνή μέσα. Τώρα βλέπουμε ότι μηνύεστε και εσείς μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ακριβώς το κατηγορητήριο τι λέει δηλαδή, ότι είστε ψεύτες, ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέτε, ότι δεν υπήρξαν τηλεφωνικές υποκλοπές, τι ακριβώς λέει? Ο κύριος Δημητριάδης ουσιαστικά αρνείται ότι έχει σχέση ο ίδιος με το Predator, με το κακόβουλο λογισμικό. Θεωρεί ότι αυτό και ότι τα δημοσίευματά μας και οι πληροφορίες μας είναι συκοφαντικές και αρνείται οποιαδήποτε σχέση ο ίδιος με το Predator. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι τα τεκμήρια του ρεπορτάζ μας, τα γεγονότα, βασίστηκαν σε έγγραφα, όπως για παράδειγμα από το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Δεν έχουν τίποτα το ανακριβές, είναι αληθινά γεγονότα. Και το θεωρήσαμε τότε όχι απλά δικαίωμά μας αλλά και υποχρέωσή μας να δημοσιεύσουμε αυτά τα γεγονότα με φόντο μια υπόθεση που αφορά το δημόσιο συμφέρον, τη δημοκρατία και ο κόσμος έχει, οι αναγνώστες και οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Άρα εσείς εμένετε στην ορθότητα του ρεπορτάζ βάσει και των στοιχείων που έχετε και σίγουρα τα προσκομίσατε χθες στη δικαιοσύνη και έχουμε και στην πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει μετά, έτσι. Και από πλευράς της αντιπολίτευσης έγινε και γίνει και συζήτηση στη Βουλή και είχαμε και την παραίτηση του κυρίου Δημητριάδη. Από αυτού γίνεται αναφορά. Γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης ή τον παραίτησε ο Πρωθυπουργός? Ο κύριος Δημητριάδης υποστηρίζει ότι ο ίδιος παραιτήθηκε και αυτό λέχθηκε χθες στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό της πρώτης, γιατί υπάρχει δεύτερη αγωγή του κ. Δημητριάδη εναντίον μας. Αναφέρεται ότι ο ίδιος έφυγε λόγω ενός κλίμακος τοξικότητας. Αυτό που θέλω εδώ να επισημάνω είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο πολιτικός του προϊστάμενος, καθώς και ο θείος του, αναφέρει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, γιατί ο ίδιος μιλάει ότι ο κ. Δημητριάδης αποπέμφθηκε. Τον απομάκρυνε, αν θυμούμε καλώς. Ακριβώς. Με στη Βουλή, τότε που είχε αντιπαράσει με τον Αλέξη τον Τσίπρα, είπε τον απομάκρυνα. Δεν ήξερα εγώ τι κάνει. Αυτό έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αυτό που το έχει ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί πολλαπλώς στην απομάκρυνση του κ. Δημητριάδη, έχει υποστηρίξει ότι είχε απομακρυνθεί λόγω της υπόθεσης των παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ. Το έχει πει και στο διάγγελμά του, το έχει αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις, στο διάγγελμα του Αυγούστου του 2022, αμέσως μετά δηλαδή. Τώρα, αυτές οι αγωγές που σας γίνανε, πώς ακούγονται έξω στο Διεθνή Τύπο? Γίνονται αναφορές, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, διότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντάξει, η χώρα μας πλέον ψάχνεται για το κράτος δικαίου, γίνεται ξανά συζήτηση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, που είναι και το θέμα δηλαδή που σας αφορά και σας οδήγησε σε αυτή τη μίση να σας κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Γίνονται αναφορές για αυτή τη δίωξη που έχουμε τώρα στα μέσα και σε συναδέλφους όπως είστε εσείς, για αυτή την υπόθεση από τον κύριο Δημητριάδη? Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Θέλω να πω ότι εν ώψη της αγωγής 9 κορυφές διεθνείς οργανώσεις προάσπιση ελευθερίας του τύπου από όλο τον κόσμο, όπως αυτές που προανέφερα, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, Reporters Χωρίς Σύνορα, η Committee του Protect Journalist και πολλές, το ECPMF, πάρα πολλές διεθνείς οργανώσεις ζήτησαν από τον κ. Δημητριάδη να αποσύρει τις αγωγές του, καταδίκασαν την αγωγή του ως SLAP, δηλαδή ως μια διαφήμιση. Ακριβώς. Ο κ. Δημητριάδης έχει λάβει και βραβείο του SLAP πολιτικού της χρονιάς, δηλαδή πέρυσι από το ETK's Coalition, δηλαδή. Και υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς καταδίκες αυτής της αγωγής ως μια πολύ ισχυρή νομικής ενέργειας σε βάρος ελευθερίας του τύπου. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσιογράφων έχει βγάλει ανακοίνωση και η ΕΣΥΕ εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές δηλαδή αναφορές καταδίκες αυτής της αγωγής ως μια προσπάθεια νομικής ενέργειας κατά της ελευθερίας του τύπου. Και αυτό λέχθηκε και χθες στο δικαστήριο. Πότε θα έχουμε την απόφαση? Η απόφαση τώρα την αναμένουμε, προφανώς αναμένουμε και εμείς την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι συνήθως
συνήθως. Από πρώτερη πείρα γνωρίζω ότι βγαίνουν 6 με 9 μήνες μετά την εκδίκαση. Άρα την αναμένουμε στο καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη. Έχουμε λίγη ακόμα υπομονή και θα έρθει η απόφαση. Δηλαδή έχει ακόμα διαδικασία. Έχετε καμία ανησυχία ότι μπορεί να είναι για εσάς καταδικαστική? Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια προετοιμασίας οι δημοσιογράφοι είχαμε πολύ έτσι, ρόλο σημαντικό μαζί με τους δικηγόρους στην προετοιμασία των νομικών κειμένων και στην εισφορά των τεκμηρίων και των συστοιχείων και των εγγράφων και όλων αυτών. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η διαδικασία μας δημιούργησε μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δουλειά μας, μεγαλύτερη πίστη και νιώθουμε ότι κατά την εκτίμησή μας όλα αυτά που εισφέραμε αποτελούν αδιάστητα και ακράδαντα τεκμήρια που μας δικαιούν τη δημοσιογραφική μας έρευνα. Επίσης, οι μάρτυρές μας, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, συνταγματολόγος, κορυφαίος συνταγματολόγος, ο κύριος Τάσος Τέλογλου, μας στήριξαν με αδιάστητα στοιχεία και με πολύ σημαντικές νομικές και πραγματικές παρατηρήσεις. Επίσης, ο κύριος Βενιζέλος έχει καταθέσει ενόρκη βεβαίωση και η κυρία Μάχη Νικολάρα από την Ισία έχει καταθέσει ενόρκη βεβαίωση. Όλα αυτά μας δημιουργούν μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για το δίκαιο μας. Φυσικά, τώρα όμως είναι η ώρα του δικαστηρίου. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά προφανώς σέβομαι τη διαδικασία. Είναι η ώρα της ελληνικής δικαιοσύνης να αποφασίσει. Σέβομαι τους δικαστές και αναμένουμε τη δική τους απόφαση. Δήμητρα Μάκρη, να δώσει το λόγο λίγο στους συναδέλφους. Σίγουρα θα έχουν ερωτήματα. Έλα, Δήμητρα. Περιμένατε ότι θα φτάναμε στο σημείο αυτό να γίνονται αγωγές slap τέτοιου είδους, δηλαδή στη χώρα μας και για αυτό το θέμα, ειδικά από τη στιγμή που το μέρος της κυβέρνησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος παραιτήθηκε ο ίδιος, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, περιμένατε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο? Να σας πω την αλήθεια, όταν κάναμε την έρευνα γνωρίζαμε ότι τα στοιχεία μας και το ρεπορτάζ θα ήταν τόσο σημαντικό που ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο κ. Δημητριάδης ίσως θα αντιδρούσε θα ήταν η αγωγή. Ωστόσο αυτό δεν μας απέτρεψε από το να κάνουμε την έρευνά μας και να δημοσιεύσουμε και να συνεχίσουμε και μετά την έρευνα, μετά την αγωγή, να δημοσιεύουμε και άλλες έρευνες. Άρα ήταν ένα από τα σενάρια τα οποία περιμέναμε αυτό. Ωστόσο νομίζω εγώ ότι το φαινόμενο των slaps, το φαινόμενο των αγωγών κατά της δημοσιογραφίας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και χειροτερεύει. Αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, συνάδελφοι και συναδέλφες τέτοιου είδους προβλήματα και από δημόσια πρόσωπα. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ. Στην κυρία περίπτωση ασχοληθήκαμε με τον κύριο Δημητριάδη γιατί ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα δημόσιο αξιωματούχος. Οφείλουμε να ρωτήσουμε. Οφείλουμε να δημοσιεύσουμε. Δεν είναι απλώς δικαίωμά μας. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να ξέρει και εμάς αυτή είναι η δουλειά μας. Αν δεν την κάνουμε, δεν την κάνουμε σωστά. Άρα προχωράμε. Περιμέναμε λοιπόν ότι μπορεί αυτή να ήταν μια κίνησή του. Απλώς θεωρούμε ότι ήταν ένας λανθασμένος τρόπος αυτός αντίδραση. Με την έννοια ότι ο κ. Δημητριάδη θα πρέπει να δώσει απαντήσεις γιατί επί των ημερών του ως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και πολιτικά υπεύθυνο για την ΕΕΠ. Κατά την εκτίμησή μου, το κράτος δικαίου δέχτηκε πλήγματα, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου και στο τέλος και η εθνική ασφάλεια. Αυτό. Βαγγέλη. Συνάδελφε, είπατε πως δεν αλλάζετε τίποτα από το ρεπορτάζ, το υπερασπίζεστε και πως ήταν σωστό. Θυμίστε μας λοιπόν, ποιο ήταν το επίπεδο εμπλοκής του κυρίου Δημητριάδη στην υπόθεση? Βέβαια. Το επίπεδο, αυτό που εμείς γράψαμε από την αρχή είναι ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάποιες συναλλαγές με πρόσωπα, με επιχειρηματίες και εταιρείες, δηλαδή με φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αμέσως ή εμέσως συνδέονταν, είτε δηλαδή με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο τρόπο, συνδέονταν με επιχειρηματία Φέληξ Μπίτσιο. Ο κύριος Μπίτσιος έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, με την έννοια ότι ήταν ο πρώην αναπληρωτής διαχειριστής και πρώην μέτοχος της εταιρείας Intellexa, η οποία ήρθε στην Αθήνα και είχε εμπορευόταν το λογισμικό operator και μάλιστα πήρε άδειες εξαγωγής από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ ο κύριος Δημητριάδης ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν Πρωθυπουργός. Και φυσικά να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια, εκείνη την περίοδο, η ΕΕΠ και το Predator είχαν κατά σύμπτωση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κοινούς στόχους ακόμα και σε κοινή χρονική περίοδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στοχοποιήθηκε και από την ΕΕΠ και από το Predator την ίδια περίοδο. Ο κύριος Κουκάκης στοχοποιήθηκε και από την ΕΕΠ και από το Predator επίσης. Η κυρία Σίφορντ, το στέλεχος της εταιρείας του Facebook της Meta. Άρα τα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Εδώ θα σας πω, αυτό ενισχύει τη σημασία της δημοσιογραφικής έρευνας. Η δουλειά μας είναι να εισφέρουμε στοιχεία. Η έρευνά σας σταματούσε στον Γρηγόρη Δημητριάδη ή ήταν και πιο πάνω? Υπάρχουν στοιχεία και για πιο πάνω. Ακόμη και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ερωτώ τώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θεσμικά
Το θεσμικό, το απλό να το πούμε, η υπόθεση φτάνει προφανώς και στον κύριο Μητσοτάκη και τον αναφέρουμε και στο γράφημά μας που ήταν μέσα και στο κείμενο. Και για ποιο λόγο? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά την επικράτηση της εκλογής του 2019 μετέφερε την αρμοδιότητα της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στον ίδιο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Άρα, οποιοδήποτε ζήτημα τίθεται σχετικά με την ΕΕΠ, για παρακολουθήσεις, για παράδειγμα, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, ευρωβουλευτών, βουλευτών που σύμφωνα με κάποιους κορυφαίους συνταγματολόγους, αναφέρομαι για παράδειγμα στον κύριο Βενιζέλο, είναι παράνομο. Προφανώς αυτά τα ζητήματα αφορούν και τον Πρωθυπουργό θεσμικά. Ο ίδιος πήρε την ευθύνη της ΕΕΠ, ο ίδιος τη θέληση. Δηλαδή, ως εκ τούτου πρέπει τα δημόσια πρόσωπα και κορυφαία αξιωματούχοι, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του, με συγγένεια μάλιστα, να δίνουν απαντήσεις. Αυτό είναι και το ζήτημα της δημοσιογραφίας και αποστολή της και είναι ζήτημα δημοκρατίας στο τέλος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Αυτό θέλω να πω. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς, κύριε Χονδρόγιανε. Εγώ όχι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι συνεχίζουμε την έρευνα και είμαστε ευγνώμονες για όλες και όλους που μας στήριξαν, που ήρθαν στο δικαστήριο ως μάρτυρες, ως κοινό, για τους ανθρώπους που μας έδωσαν ένοπλες βεβαιώσεις και για όλους τους νομικούς που μας στήριξαν. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες και συνεχίζουμε την έρευνα χωρίς κανένα απολύτως φόβο. Έχει ακόμη δρόμο το κομμάτι των τηλεφωνικών υποκλοπών? Έχει και άλλο ρεπορτάζ? Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και κατά την εκτίμηση και άλλων συναδέλφων και συναδελφισσών, έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Θα γίνουν και άλλες αποκαλύψεις και θα προχωρήσουμε. Έχει πολύ πράγμα, πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε εμείς. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Μένω με τον Βαγγέλη. Πάμε να δούμε το θέμα των ημερών με τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχουμε και άλλες διαφοροποιήσεις. Έτσι, από κυβερνητικά στελέχη, Βαγγέλη. Ανοίγει το δρόμο ο κύριος Βορύδης και η απάντηση κυρίως του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα τα πούμε όλα αυτά. Το νομοσχέδιο έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση. Είναι αρκετά διαφοροποιημένο από την εισηγητική έκθεση των καθηγητών συνταγματικού δικαίου που είχαν αναλάβει να κάνουν την εισήγηση προς το Υπουργείο προτού βρεθεί το τελικό νομοσχέδιο. Προφανώς υπό τον φόβο πολιτικών πιέσεων, έσω κομματικών δυσκολιών, αποφάσισε η κυβέρνηση και το Υπουργείο να φέρει σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο κατά τη πιο soft, ας μου επιτραπεί ο όρος, από την αρχική σκέψη. Η απόφαση του κυρίου Βορύδη να αξιοποιήσει το παράθυρο της μη παρουσίας, της απουσίας, από ό,τι φαίνεται θα ακολουθηθεί και από άλλους οι οποίοι επιθυμούν να μην το ψηφίσουν αλλά δεν θέλουν να φανεί ότι λένε όχι σε μια κυβερνητική απόφαση. Αυτό που ζητούν οι βουλευτές που δεν έχουν κυβερνητική θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι να αντιμετωπιστούν το ίδιο όπως και οι υπουργοί, δηλαδή η απόφαση για απουσία να μην επηρεάσει τις σχέσεις τους με την ηγεσία του κόμματός τους. Προς το παρόν αυτό αφήνεται ως παράθυρο ανοιχτό βάσει τουλάχιστον των δηλώσεων κορυφαίων στελεχών και κυρίως του κυρίου Μαρινάκη. Το στίχημα λες να είναι αν θα είναι παραπάνω από 18-20 που είχαν πάει τότε στο σύμφωνο συμβίωσης, όπου ο Πρωθυπουργός τότε, σαν βουλευτής αρχηγός, το είχε ψηφίσει, έτσι, να το λέμε. Τριψήφιος αριθμός είναι ο στόχος. Ήταν μέσα στους 18 της Νέας Δημοκρατίας που το ψήφισαν το σύμφωνο. Ο στόχος είναι τριψήφιος αριθμός, θα φανεί. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Πρωθυπουργός, λοιπόν, αυτό το ζήτημα δεν μου το θέτει. Λέει κάτι. Εγώ, λοιπόν, επειδή θέλω καταλλαγή, ενότητα και από αυτή την ιστορία να μην θυσιάσουμε το σπουδαίο έργο το οποίο κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αλλά να στηρίξουμε και να στηρίζουμε και να δείχνουμε τη συνεχή εμπιστοσύνη μας και στήριξη στην προσπάθεια την κυβερνητική, δίνει λοιπόν ένα δρόμο. Εγώ ακολουθώ αυτόν τον δρόμο, ο Πρωθυπουργός δεν μου θέτει αυτό το θέμα. Η απόφαση μου είναι σίγουρα να μην το καταψηφίσω. Δεν έχω αποφασίσει μεταξύ αποχής και υπερψήφισης, αλλά σίγουρα δεν θα καταψηφίσω. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θα θυμίσω ότι το CNews, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσ από τη Δυτική. Δεν λείπει και σήμερα την εκπομπή μας το θέμα της ακρίβειας. Βλέπουμε τις εκφράσεις των πολιτών και μέσα από τις δημοσκοπήσεις που αποτελεί το πρώτο θέμα, το πρώτο πονοκέφαλο, το πρώτο αγκάθι στην καθημερινότητά τους. Εξάλλου, χθες δείξαμε και μια άλλη έρευνα που δείχνει ότι στις πρώτες 19 μέρες του μήνα τελειώνει ο μισθός εξαιτίας και της ακρίβειας. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει τα νέα δεδομένα της νέας δημοσκόπησης. Βαγγέλη. Ναι, η έρευνα στην οποία αναφέρθηκες είναι άκρος αποκαλυπτική με δραματικά στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ. Αποδεικνύεται ότι η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερος λόγος προβληματισμού των πολιτών. Πολύ διαφορετική η κατηγοριοποίηση των πολιτών πολιτών και πολιτικών, εντελώς διαφορετικές οι δύο σφαίρες συζήτησης. Έτσι λοιπόν, σε τέσσερις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας την εβδομάδα που διανύουμε, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα αφήσουμε στην άκρη τα της εκτίμησης και πρόθεσης ψήφου για μια πολιτική κουβέντα. Θα μείνουμε στα της ακρίβειας και των προβλημάτων των πολιτών. Θα δούμε ενδεικτικά την έρευνα της Marx. Στο βίντεο θα δούμε και τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την δημοσκόπηση εκείνη, η ακρίβεια και οι αυξήσεις στην αγορά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, οφείλονται κατά 30% υποστηρίζουν στην κερδοσκοπία επιχειρήσεων και καρτέλ. Ένας στους τέσσερις εκτιμά ότι η κυβερνητική πολιτική είναι η πηγή του προβλήματος, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η αύξηση πρώτων υλών, οι διεθνείς παράγοντες, επίσης 65% το κατηγοριοποιεί ως σημαντικό λόγο. Και ένας στους 10 θεωρεί σημαντικότερο λόγο της ακρίβειας την έλλειψη ελέγχων στην αγορά. Να περάσουμε και στην δεύτερη κάρτα της ίδιας εταιρείας. Εάν αθροίσουμε αυτά που περιέγραψες, Βαγγέλη, και αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση, νομίζω ότι είναι ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της τώρα, έτσι. Ακόμα πιο σαφές γίνεται από την απάντηση στην ερώτηση που θα δούμε στην δεύτερη κάρτα και έχει να κάνει με το αν τα μέτρα θα συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προσφάτως, ότι θα συμβάλλουν σίγουρα, υποστηρίζουν λιγότεροι από ένα στους 10, είναι 7,5%, στο μάλλον είναι ένα στους 5, με κόκκινο βαθύ και πιο ανοιχτό είναι αυτοί οι οποίοι στον πίνακά μας είναι αυτοί που θεωρούν πως τα μέτρα δεν θα συμβάλλουν. Η πλειοψηφία των πολιτών είναι απαισιόδοξη για το αν τα μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκράτηση των τιμών κατά πολέμηση της ακρίβειας. Να δούμε και μια τρίτη κάρτα και έχει να κάνει και αυτήν με την κυβερνητική πολιτική. Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού εμφανίζεται ανικανοποίητο από την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ακρίβεια, γενικότερα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Αν ήταν μόνο για την ακρίβεια, θα ήταν χειρότερος ο δείκτης. Σίγουρα, γιατί υπενθυμίζω στην έρευνα που ανέφερες του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ ότι οι 8 στους 10 χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα. Άρα εκεί το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. 80%. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ με όλες τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση εταιρείας Mark. Συγκεκριμένα η Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,7%, δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 10,1% και ακολουθούν ΚΚΕ με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Σπαρτιάτες και Νίκη με 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,4% και Μέρα 25 με 2,3%. Στο 1,9% βρίσκεται η Νέα Αριστερά. Στο ερώτημα πού οφείλεται η ακρίβεια και οι αυξήσεις στην αγορά, το 39% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι φταίει η κερδοσκοπία επιχειρήσεων και τα καρτέλ, το 24,9% πως ευθύνη έχει η κυβερνητική πολιτική, το 24,5% έκανε λόγο για ευθύνες ενεργειακής κρίσης και του πολέμου και το 10,8% αποδίδει τις ανατιμήσεις σε ελλειπείς ελέγχους στην αγορά. Θα μείνουμε στο θέμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Καβαθά, είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Καλυπίδη, καλησπέρα και στους συνεργάτες σας και τους τηλεθεατές σας. Για να ξεκινήσουμε με τη δικιά σας την έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ. Τι κουβεντιάζαμε και χθες, την αναδείξαμε. Δηλαδή στις πρώτες 19 μέρες ο μισθός τελειώνει, δεν υπάρχει. Άρα θεωρούμε ότι φτάνουν τα χρήματα για 8 μήνες, 4 μήνες είναι αόρατοι αυτοί οι συμπολίτες μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. 6 στις 10, στα 10 νοικοκυριά. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητη. Είναι σαφές ότι έχει να κάνει με σχέση με την εναρμονισμένες πρακτικές των ολιγοπολίων που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο των τροφίμων και όχι μόνο, αλλά και στην ενέργεια και στα καύσιμα, και δεν κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, και φαίνεται και η δυσαρέσκεια των πολιτών, όταν το 80 και πλέον της 100 των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση κρίνονται ως ανεπαρκή. Αυτό που πρέπει να τονίσω, κύριε Καρυπίδη, είναι ότι είναι καταρχάς η ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για τα εισοδήματα και τις δαπάνες των ελληνικών οικογενειών. Και αυτό που μου κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση και είναι και άκρος επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη, είναι ότι αντιστοίχως στην περσινή έρευνα του 2022, πάλι για 19 μέρες επαρκούσε ο μισθός, αφορούσε όμως το 50% των οικογενειών. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε μία αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των οικογενειών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή ότι υπάρχει ανεπάρκεια μισθού ή εισοδήματος με τις ανάγκες του νοικοκυριού. Και αν κάποιος δει και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, θα δει ότι το 15% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει βασικές του ανάγκες. Ενώ το 52% των νοικοκυριών δηλώνει ότι κάνει περικοπές στις δαπάνες του για να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Και αυτό, εάν κάποιος το συνδυάσει με τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας, ένα σημείο που μου κάνει εμένα, μου χτυπάει ένα alert, είναι ότι το 50% των οικογενειών, ένα στα δύο δηλαδή, δηλώνει ότι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι άμεσης προτεραιότητας, τις μεταθέτει χρονικά, διότι δεν μπορεί να καλύψει το κόστος αυτών των εξετάσεων. Και εδώ αυτό πρέπει να γίνει ένα alert και προς την κυβέρνηση στα θέματα της δημόσιας υγείας και πώς πρέπει να στηρίξουμε ακόμα περαιτέρω και ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν που δεν έχει ανάγκη, που δεν έχει την οικονομική δύναμη, διότι οι ισχυροί, αυτοί που φαίνονται και από την έρευνα του Ινστιτούτου με εισοδήματα άνω των 30.000, ενδεχόμενα έχουν την επιλογή να πάνε και στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο της υγείας. Και επίσης ένα μεγάλο για μένα έβριμα είναι ότι το 6% του πληθυσμού των οικογενειών δηλαδή δηλώνει ότι τα περνάει άνετα. Το αντίστοιχο ποσοστό υπήρχε και στην περσινή έρευνα του Ινστιτούτου και αυτό δείχνει ότι όλες οι πολιτικές που πάει η χώρα μια χαρά, πάμε, οι δείκτες πάνε εξαιρετικά καλά, δεν υπάρχει η ισοδύναμη κατανομή της ανάπτυξης ή της ευημερίας που επαγγέλλεται η κυβέρνηση. Αυτοί οι δείκτες, μάλλον κύριε Πρόεδρε, οφείλονται στην αφέμαξη που υπάρχει και επειδή στο επιχειρήν και στην οικονομία η προσδοκία είναι το μέγιστο, θυμίζω και τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, όπου συνεχώς μειώνονται οι αποταμιεύσεις, γιατί ο Έλληνας πολίτης αρχίζει και ροκανίζει ό,τι έχει και στην άκρη για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αυτό τι σημαίνει, το γράφουμε ήδη, ότι είναι αβέβαιο το μέλλον των επιχειρήσεων, ότι όταν ροκανίζεται και η μικρή αποταμίευση, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει, άρα θα πέσει και η κίνηση στην αγορά. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Ποιο είναι το μέλλον που βλέπετε εσείς με αυτούς τους δείκτες, με αυτή την κατάσταση? Αν δείτε από τα στοιχεία της έρευνας, κύριε Καρυπίδη, θα δείτε ότι ο περιορισμός των δαπανών των οικοκυριών ξεκινάει από την αγορά. Από κλάδους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με την βασική προτεραιότητα της επιβίωσης του νοικοκυριού. Δηλαδή, περικόπτει το 49% των οικοκυριών, περικόπτει δαπάνες για έναν καφέ, για ένα φαγητό εκτός καταστήματος, εκτός σπιτιού, για ένα κινηματογράφο, για ένα θέατρο, για τα ταξίδια του, τις διακοπές του. Περιορίζει τις δαπάνες του για ένδυση και υπόδηση το 41% των οικογενειών. Και μάλιστα, επειδή περάσαμε πρόσφατα την εορταστική περίοδο που η κίνηση στην αγορά είναι παραδοσιακά λίγο πιο αυξημένη λόγω και του 13ου μισθού, οι αγορές που γίνονται στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης κατά κύριο λόγο γινόντουσαν σε ένδυση υπόδηση παιδιών. Αλλά και εκεί ακόμα φαίνεται ποια προτεραιότητα βάζει
ο γονιός, το νοικοκυριό, για δαπάνες, για ένδυση και υπόδηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε από την έρευνα την εκτόξευση όλων των λογαριασμών, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τη θέρμανση, είτε αφορούν και τα ίδια τροφής, που το βιώνει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, μπαίνουμε όλοι μας στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας. Εγώ δεν ξέρω αν την επόμενη φορά που θα πάω πρέπει να πάρω και ένα παπά μαζί να κάνει και ένα ευχέλαιο. Είμαστε για ευχέλαιο με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, στη Δήμητρα και τον Ευαγγέλη τον Χριστόδουλο. Να ξεκινήσω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Καβαθά, πρόεδρε. Το διατάφτα, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η έρευνα αυτή ακούστηκε, δημοσιοποιήθηκε. Από εδώ και ύστερα, τι κάνουμε, ασκούμε περισσότερες πιέσεις, πώς αντιδρούμε? Είναι σαφές ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματοβιτρινών και των εμπόρων ασκεί πιέσεις, βγαίνει με δημόσιες δηλώσεις τα στελέχη του και λένε τα πράγματα εδώ και 2 χρόνια με το όνομά τους. Εμείς έχουμε μιλήσει και πολλές φορές και μέσα από το ΦΛΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε μιλήσει για εσχροκέρδια, για καρτέλ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί στο κράτος. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ΔΜΕΑ, η Διευρυσιακή Ομάδα για την Αγορά, Ελέγχου της Αγοράς, έχει 80 υπαλλήλους. Η έλλειψη λοιπόν ανθρώπινων πόρων στην υπηρεσία με ταυτόχρονη έλλειψη πόρων που θα μπορούσαν να κάνουν ελέγχους ουσιαστικούς. Έτσι, για την ιστορία λέω ότι πριν 4 χρόνια το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας παραχώρησε 2 αυτοκίνητα στη ΔΜΕΑ για να έχει αυτοκίνητα για να κάνει ελέγχους στην αγορά. Διότι σαφώς την επιχειρηματικότητα να ενδιαφέρει και ο έλεγχος της αγοράς, όχι μόνο η λειτουργία της, αλλά και ο έλεγχος. Απ' την άλλη μεριά, είναι απούσα σε αυτό το ράλι ανατιμήσεων η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είμαστε τώρα εδώ μαζί 4 άτομα. Εάν πάρουμε 4 χαρτάκια με είδη σούπερ μάρκετ και από 1 εκατοστάρικο καθένας, θα πάμε και πάμε σε 4 διαφορετικές αλυσίδες, θα πάρουμε τα ίδια πράγματα στις ίδιες τιμές ουσιαστικά. Δηλαδή, εάν αυτό δεν είναι εναρμονισμένη πρακτική, δεν είναι καρτέλ, ας μου εξηγήσει κάποιος ποια είναι η έννοια του καρτέλ. Άρα, εδώ έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούν από έλλειψη αφενός δυνατοτήτων και από την άλλη πλευρά από έλλειψη πολιτικών που πρέπει να ασκήσει η πολιτεία, όπως πρέπει να ασκήσει και στις άλλες ολιγοπολίες της αγοράς, όπως είναι η ενέργεια, γιατί και εκεί έχουμε συγκεντροποίηση της αγοράς σε 5-6 ομίλους οι οποίοι καθορίζουν μέσα από το χρηματιστήριο ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ρεύμα. Και το επόμενο είναι τα καύσιμα. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα δεν αγοράζουν αργό πετρέλαιο με τιμή ημέρας, αγοράζουν με τριμηνιαία τουλάχιστον συμβόλαια. Άρα όταν υπάρχει άνοδος της τιμής του Brent, παραδείγματος χάρη, γιατί την άλλη μέρα αυτό το βλέπουμε στις αντλίες καυσίμων, αφού ήδη έχουν κλείσει την τιμή με χαμηλότερη τιμή. Άρα εδώ δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος και βλέπουμε υπερκέρδη στα δηληστήρια, υπερκέρδη στις εταιρείες ενέργειας, υπερκέρδη στα σούπερ μάρκετ, υπερκέρδη στις εταιρείες τροφίμων. Και η επιβολή προστίμων είναι κάτι το σχετικό. Δηλαδή, αν εγώ από η επιχείρησή μου κερδοσκοπώντας βγάλει 100.000 ευρώ και μου δώσουν ένα πρόστιμο 10.000, δεν έχει κανένα νόημα, θα το ξανακάνω. Διότι η σχέση προστίμου με την εσχροκέρδεια που έχω εγώ στην επιχείρησή μου είναι πολλαπλάσια. Στα 100 να σας δώσουν 10, κάτι γίνεται. Στα 500 εκατομμύρια να σας βάλω 500.000. Ναι, θέλω να σας πω. 0-0-1. Είναι σχέση κέρδους, ωφέλους. Κύριε Πρόεδρε, είπατε για ομοτράπεζα. Ακούστε λίγο, είπατε για εναρμόνιση, χειραγώγηση, καρτέλ. Σε αυτό το τραπέζι είναι και κυβερνητική ομοτράπεζη και συζητάνε. Φαντάζομαι πως ναι, διότι ξέρετε γιατί το λέω το φαντάζομαι, γιατί δεν έχω κάτι στοιχείο να αποδείξω. Αλλά παραδείγματος χάρη έχουμε ένα άλλο καρτέλ που λέγεται συστημικές τράπεζες στη χώρα, οι οποίες με εναρμονισμένες πρακτικές χειραγωγούν τον πλούτο των Ελλήνων. Όταν δίνουν επιτόκια χορηγήσεων με 7, 8, 9 και 10% και στις καταθέσεις μας,
Το επιτόκιο είναι στο επίπεδο του 0,2-0,3 ναι. Και στην προθεσμία άντε να φτάσει στο 1. Πριν δώσω το λόγο στο Βαγγέλη, εσείς κάνατε την έρευνά σας από το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ. Έχουμε τις δημοσκοπικές εταιρείες που κάνουν τις δικές τους έρευνες. Οι πολίτες στέλνουν σαφέστατο μήνυμα στην κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει? Διότι δυστυχώς έχουμε βρεθεί σε μία μοναδική περίοδο στο πολιτικό σύστημα της χώρας, που δυστυχώς υπάρχει η παντοκρατορία του ενός και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα είναι εκτός νυμφώνος. Να για μην το χαρακτήσω διαφορετικά. Δεν έχει ξαναζήσει η χώρα, κύριε Καρεπίδη, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα το δεύτερο κόμμα στη χώρα να υπολείπεται 25 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο κόμμα. Να μην έχει δυνατότητα η εξωματική αντιπολίτευση να καταθέσει την πρόταση μομφής μόνη της, αλλά θα πρέπει να πάει με κάποιο άλλο κόμμα για να καταθέσει. Άρα για ποιο ευνηδιασμό μιλάμε της κυβέρνησης. Άρα και δεν αθρώνεται και πολιτικός λόγος. Ασχολούνται τα κόμματα δυστυχώς με τα ελάσσονα και δεν ασχολούνται με τα μείζωνα. Άρα δηλώνεται ως ΓΕΣΕΒΕ και μη ικανοποίηση και από την αντιπολίτευση. Για την κυβέρνηση τα λέτε. Και κάνετε την κριτική σας που είναι πάντα δημιουργική και πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε αυτό, κύριε Καβαθά. Δεν κάνετε στήρα κριτική. Έχετε προτάσεις και τις τεκμηριώνετε έτσι και τα ευρήματά σας και το Ινστιτούτο Μελετών σας κτλ. Κάνετε κριτική τώρα και στην αντιπολίτευση. Γιατί στην αντιπολίτευση? Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν πιέζουν την κυβέρνηση, δεν καταθέτουν προτάσεις. Ακούμε προτάσεις όμως και από την αντιπολίτευση, έτσι. Και που είναι και δικές σας προτάσεις. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα, ιδιαίτερα της αρχηματικής αντιπολίτευσης και της ελάσσονης αντιπολίτευσης, έχουν μείνει πολύ πίσω στην παραγωγή θέσεων πολιτικής. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ο θεσμικός μου ρόλος με υποχρεώνει να μιλάω για το σύνολο του πολιτικού κόσμου και όχι μονομερός για την εκάστοτε κυβέρνηση. Και έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Βαγγέλη, έλα και να κλείσουμε. Ναι, να μεταφέρω ακόμα δύο στοιχεία από την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Ένα στους τέσσερις πολίτες καθυστερεί να πληρώσει το ρεύμα. Νομίζω ένα στους πέντε, εάν δεν κάνω λάθος, καθυστερεί και τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και τουλάχιστον η μισή. Πιστεύουν πως το 24 θα είναι χειρότερη χρονιά το 23 και επειδή η αγορά είναι όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και ψυχολογία, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά από εσάς κύριε Πρόεδρε για την καφεστίαση που βάσει των δικών σας στοιχείων είναι ο κλάδος με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν μειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών την αξιοποίηση χρημάτων για εκεί. Κοιτάξτε, είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μια δυναμική, είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστια συμμετοχή στην απασχόληση, απασχολεί πάνω από 400.000 εργαζόμενους. Φαίνεται μέσα από τα στοιχεία και του Υπουργείου Οικονομικών ότι με βάση υπολογισμού το 2019 η εστίαση ανεβάζει κάθε χρόνο τζίρους. Παρά τα αυτά φαίνεται ότι δεν είναι κερδοφόρα η εστίαση. Οι ζημιές που φέρει από το παρελθόν και τα προβλήματα και τα ληξιπρόθεσμα υποχρεώσεις που φέρνουν από το παρελθόν είναι τεράστιες και δεν μπορεί σε συνδυασμό με την αύξηση του λειτουργικού κόστους του κλάδου να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Σκεφτείτε ότι η εστίαση είναι εκείνος ο κλάδος από τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ που έχει το μεγαλύτερη αύξηση λειτουργικού κόστους περισσότερο του 40-42%. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΘΑΤ, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί, φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις στον κλάδο της εστίασης δεν ξεπερνούν το 11%-12%, που σημαίνει ότι συνεχίζει να απορροφά το αυξημένο λειτουργικό κόστος με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ζημίες. Και βεβαίως με το τελευταίο νόμο για την φορολογία, οι ατομικές επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης δεν θα έχουν δικαίωμα να παρουσιάζουν ζημίες, θα έχουν τερματό εισόδημα και θα πληρώσουν πολλαπλάσιο φόρο σε μια πραγματικότητα η οποία είναι εντελώς διαφορετική. Άρα αβέβαιο το μέλλον, όπως το γράψαμε. Ακριβώς. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μένω με τη Δήμητρα τη Μακρή. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ανεξάρτητο βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας. Δεν ήταν ο κύριος Χουρδάκης.
Πλεύση Ελευθερίας. Ναι, ήταν ο κύριος Μιχαήλ Χουρδάκης από την Πλεύση Ελευθερίας. Αναεξαρτητοποιήθηκε και μας μίλησε και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπε ότι ούτε καν το νομοσχέδιο είναι σωστά γραμμένο αυτό το οποίο θα έρθει. Ο ίδιος είναι πανεπιστημιακός και ο ίδιος επέμεινε στο ότι το άρθρο 16 δεν μπορεί να το παραμελήσει κάποιος και να το παρακάμψει. Και βεβαίως ότι το άρθρο 28, το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να το περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό το οποίο στην ουσία ήδη ισχύει με τα παραρτήματα των κολεγίων. Άρα λοιπόν τι βλέπει, αντισυνταγματική ή όποια πρωτοβουλία και ουσιαστικά με το άρθρο 28, το οποίο υφίσταται και λειτουργούν τα ιδιωτικά κολέγια αυτά που λειτουργούν τέλος πάντων, προσπαθεί η κυβέρνηση να τα μετατρέψει σε πανεπιστήμια, αλλά δεν θα μπορέσει. Πού καταλήγει? Ότι θα καταπέσει, θα γίνουν προσφυγές. Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Θα πάνε. Είναι δεδομένο. Τι θα γίνει εκεί? Δεν ξέρουμε. Θα δείξει. Θα φανεί. Για να δούμε λιγάκι τη συνέντευξη του κυρίου Χουρδάκη στη Δήμητρο Μακρύ. Μπαίνει σαν επιχείρημα ότι θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει το Στάνφορντ, θα έρθει η Οξφόρδη και θα κάνουν παράρτημα στην Ελλάδα. Γελάμε. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, διότι αν είχε αυτά τα πανεπιστήμια τέτοια στόχευση, θα το είχαν ήδη κάνει σε άλλες χώρες. Δεν το κάνουν. Mm-hmm. Δεν τους συμφέρει και το μόνο που θέλουν είναι να δημιουργήσουν γραφεία έβρεσης μεταπτυχιακών φοιτητών, των top μεταπτυχιακών φοιτητών, για να τους κάνουν στρατολόγηση στα δικά τους πανεπιστήμια. Και πολύ καλά κάνουν. Δεν θα δημιουργήσουν παραρτήματα. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι τελικώς θα καταλήξουμε με πανεπιστημιοποίηση κάποιων, ας πούμε, πρώην μεγάλων ΙΕΚ ή άλλων φορέων, με πανεπιστήμια του ενός κτηρίου στην καλύτερη περίπτωση ή των δύο ρόφων στη χειρότερη περίπτωση, με πολύ στοχευμένες, με πολύ στοχευμένα πεδία σπουδών, τα οποία είναι αυτά που θα έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση, και πολύ χαμηλό επίπεδο σπουδών. Δεν φοβούνται τα δημόσια πανεπιστήμια τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός όμως είναι με άλλα δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα ομορφότερο Σαββατοκύριακο.